Παραδοσιακό ελληνικό λαϊκό γλέτη στην κεντρική πλατεία της πόλης διοργάνωσε σήμερα στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Αποκριάς ο Δήμος Λαρισαίων. Χορευτές, μέλη χορευτικών σχημάτων της πόλης, έσαιναν τον χορό υπό τους ήχους των Χάλκινων της Γουμένισσας με την καθοδήγηση του Μιχάλη Μαντέλα. Οι μουσικοί περιηγήθηκαν τους δρόμους της πόλης και ξεσήκωσαν τον κόσμο καλώντας τους στην πλατεία. Επίσης, μαθητές, μαθήτες και εκπαιδευτικοί του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΕΔ Λάρισας επέδειξαν τη τέχνη τους στο ψήσιμο και στο σέρβις. Όμως η Τσικνοπέμπτη δεν σταμάτησε εκεί. Αρκετά καταστήματα του κέντρου της πόλης στήριξαν το έθιμο και έβαλαν συσταγές, κερνώντας ένα μεζέ στους Λαρισαίους. Η σημερινή εκδήλωση του Δήμου Λαρισαίων σηματοδοτεί και την έναρξη των εκδηλώσεων της Αποκριάς, ενός πλούσιου προγράμματος εκδηλώσεων, το οποίο έχει ανακοινώσει και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού. Στη σημερινή εκδήλωση έχουμε τα Χάλκινα της Γουμένισσας με τον Θανάση Ασαρτζή και τους συνεργάτες, τον Μιχάλη τον Μαντέλα που καθοδηγεί την κομπανία και χορευτικά από το χορευτικό τμήμα του Δήμου Λαρισαίων, από το Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίου Γεωργίου. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που συμπαρίσταται σε κάθε εκδήλωση του Δήμου και είναι και σήμερα παρόντες εδώ και θα εξυπηρετήσουν τον κόσμο προσφέροντας λουκάνικα και κρασί. Καλή Αποκριά σε όλους.